Θα μείνουμε στο θέμα για τις εξελίξεις που έχουμε στην Ολλανδία. Θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή και αναλυτή της εκλογικής συμπεριφοράς, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Καλησπέρα, κύριε Πιστόλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το που πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πριν αλέκτορ λαλήσει, βλέπουμε τι γίνεται στην Ολλανδία. Για πείτε μας. Επιβεβαιώνεται. Ο Βίλντερς ήταν στο 15% περίπου στις δημοσκοπήσεις για αρκετό καιρό. Να πούμε εδώ ότι στο Ολλανδικό πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναδιάταξη. Έχουμε καινούργια κόμματα που δημιουργήθηκαν, παλιά κόμματα τα οποία πέφτουν εκλογικά, και μετά την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις διαδηλώσεις των υποστηρικτών των Παλαιστινίων αλλά και της Χαμάς και στο Άμστερνταμ και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, άρχισε να ανεβαίνει ο Βίλντερς. Εκεί η ηγέτης του κόμματος Ρούτε έκανε ένα στρατηγικό λάθος κατά την άποψή μου, άνοιξε την πόρτα σε συνεργασία, σε πιθανή συνεργασία με τον Βίλντερς, και αυτό έκανε πολλούς ψηφοφόρους, επειδή εκεί υπάρχει απλή αναλογική, να θέλουν να δώσουν περισσότερη δύναμη στο Βίλντερς σε μια συνεργασία. Όλο αυτό το κλίμα τον έφερε στο 25% και στην πρώτη θέση. Το Nexit, για το οποίο μίλησε η κυρία Μακρύ, νομίζω είναι περισσότερο, είναι κάτι το οποίο το είχαν πριν όλα τα κόμματα τα αντισυμβατικά συντηρητικά παλαιότερα. Γιατί λέγανε η Ευρώπη δεν λειτουργεί, πάμε να φύγουμε. Τώρα λένε η Ευρώπη δεν λειτουργεί, πάμε να την αλλάξουμε. Ο Βίλντερς θεωρώ ότι το κράτησε γιατί, για να το πετάξει σε μια διαπραγμάτευση για την κυβέρνηση. Να το χάσει αυτό, ουσιαστικά δεν θέλει να το κάνει, αλλά θέλει να χάσει αυτό και να κερδίσει κάτι άλλο. Η κυβέρνηση τώρα μπορεί να γίνει μετά από κανένα χρόνο. Δεν είναι ότι θα κάνουν κυβέρνηση αυτή μέσα σε μια-δυο εβδομάδες, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, παράδειγμα, στην Ελλάδα όταν γίνεται κυβέρνηση συνεργασία όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αλλά είναι μία ακόμα επιβεβαίωση του προς τα που κινείται η Ευρώπη και τα εκλογικά σώματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως καταγράφονται και έχουμε αυτό το σχηματισμό της κυβέρνησης και σε ένα χρόνο, με αυτές τις θέσεις που αναπτύχθηκαν και την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, πρέπει να ανησυχούμε πλέον για την Ενωμένη Ευρώπη? Πρέπει να ξανανοίξουμε μια κουβέντα τι Ευρώπη θέλουμε και πόσο αυτή η εξέλιξη επηρεάζει τη χώρα μας. Έτσι, να πούμε ότι η Ολλανδία είναι το λιμάνι της Ευρώπης. Έτσι, από εκεί διακινούνται όλα τα προϊόντα. Το τι Ευρώπη θέλουμε νομίζω ότι είναι μια κουβέντα την οποία πρέπει να την ανοίξουμε ούτως ή άλλως, γιατί βλέπουμε διαφορετικές κατευθύνσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να έχουμε χάσει λίγο την ταυτότητά μας και να μην προσπαθούμε να τη βρούμε, να προσπαθούμε να βρούμε άλλες ταυτότητες για να καλύψουμε το κενό. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση Βίλντερς θα αλλάξει τίποτα στον οικονομικό τομέα που λέτε με λιμάνια κλπ. Όμως αυτό που φοβάμαι είναι αυτό που φοβάμαι με τα περισσότερα κόμματα που βρίσκονται αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, είναι ρωσόφυλλα. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα είναι. Αυτό θα σας ρωτούσα μετά για τη Ρωσία. Και ο Βίλντερς είναι και αυτός, έχει πάει ρωσόφιλες θέσεις. Οπότε από γεωπολιτική σκοπιά το να έχεις κυβερνήσεις οι οποίες είναι ρωσόφιλες είναι προβληματικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τη Δήμητρα Δημακρή και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Θα ξεκινήσω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Ένας από τους λόγους που ανέβηκε ο Βίλντερς τόσο πολύ ήταν και το πρόβλημα με τη στέγη. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και εδώ, δηλαδή και στις δημοτικές μας εκλογές. Η στέγη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ ψηλά. Αυτό τώρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν είναι μόνο. Είναι κάτι υπαρκτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και παντού από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ευρώπη, ειδικά με το Airbnb και τις πλατφόρμες που δίνουν τη δυνατότητα πολύ πιο εύκολης μετακίνησης. Το Airbnb θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό από τις χώρες, θα πρέπει να ρυθμιστεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι τα επιτόκια δανεισμού έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ζευγάρια δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια, να δανειστούν τα λεφτά με τα οποία δανείζονταν, τα χρήματα τα οποία δανείζονταν. Θα πρέπει να προσαρμοστούν σε κάτι μικρότερο. Όπως επίσης και ότι κάποιος ο οποίος είναι σπιτονοικοκύρης και έχει ένα δάνειο, το οποίο του είχε ανέβει, το περνάει αυτομάτως στο ενίκιο.
και άρα την πληρώνει ο ενοικιαστής. Οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Και εφόσον είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, θα πρέπει να βρεθεί πανευρωπαϊκή λύση κατά την άποψή μου. Σε κάποιες χώρες είναι σημαντικότερο, σε κάποιες λιγότερο. Αλλά το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο και είναι πανευρωπαϊκό. Επιτρέψτε μου όμως εδώ να μην ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα της χώρας μας, την αρνητική, όπου με τα funds έχουμε δεσμευμένα περίπου στα 750.000 ακίνητα, τα οποία χθες, όπως συζητούσαμε κιόλας με τον πρόεδρο και τη Συνέμεσης, που είναι στο Σύνδεσμο Δανειοληπτών, θα τα κρατήσουν τεχνιέντος για να κάνουν μία φούσκα περί των ακινήτων και να αυξήσουν τις τιμές. Και ήδη αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Άρα σε εμάς είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για την πολιτική της στέγης. Κοιτάξτε, funds με ακίνητα υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, σε όλες τις χώρες. Δεν είναι μόνο, δεν είναι προνόμιο εντός εισαγωγικών ελληνικό αυτό. Απλά στην Ελλάδα άργησε να γίνει και το βλέπουμε τώρα να μεγαλώνει, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ακίνητα τα οποία δεν είχαν βγει προς πληστηριασμό. Τα οποία όμως, από ό,τι μας έλεγαν χθες, δεν τους ενδιαφέρει τόσο άμεσα να τα δώσουν, όσο το να δημιουργήσουν, λέει, μια φούσκα περί των ακίνητων. Αυτό μας λέγανε. Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Άρα αυτό δυσκολεύει περισσότερο και στην εύρυνση στέγης και στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, έτσι. Δημιουργείται μια φούσκα. Με αυτή την έννοια το βάζουμε. Εάν ισχύει και βγάζουν ακίνητα από την αγορά, ενώ θα έπρεπε να βάζουν περισσότερα ακίνητα, τότε οθούν τις τιμές προς τα πάνω. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει με τα ακίνητα τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Δηλαδή έχει κάποιος ακίνητο και το έχει κλειστό. Δεν τον νοικιάζει, δεν κάνει τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Εδώ στο Λουξεμβούργο βάζουν ένα φόρο, αν έχεις ακίνητο το οποίο είναι κλειστό. Και για αυτά θα πρέπει να μπουν στην αγορά, γιατί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ναι. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Έλα, Βαγγέλη. Εμένα θα μου επιτρέψετε να περάσω στο άλλο θέμα, που ίσως είναι και το σημαντικότερο γιατί αφορά την χώρα μας άμεσα. Έχει να κάνει με την ακύρωση της συνάντησης από την Αγγλία του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον κ. Μητσοτάκη. Να ρωτήσω ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες που υπάρχουν τη στιγμή αυτή στην Αγγλία. Μήπως καταλάβουμε και από εκεί κάποιους από τους λόγους αυτής της απόφασης ακύρωσης του ραντεβού, πρωτοφανές στη διεθνή διπλωματία, με τέτοια κίνηση, έτσι. Θα σας πω μόνο τα νούμερα και θα καταλάβετε κατευθείαν. Το 2019 οι Tories, οι συντηρητικοί, έλαβαν 365 έδρες στο κοινοβούλιο με τον Boris Johnson πρωθυπουργό. Οι εργατικοί είχαν πάρει 203, δηλαδή είχαν μία διαφορά 160 έδρων. Τώρα, με τα projections, με τα αυτά που έχουμε τώρα, με τις προβλέψεις τις οποίες έχουμε τώρα, έχουμε τους συντηρητικούς να πάνε στις 135, δηλαδή μιλάμε ότι χάνουν 230 έδρες, και τους εργατικούς στις 440. Τα νούμερα είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για μια στρατηγική ήττα των συντηρητικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι από το 2019 έχουν αλλάξει 4 πρωθυπουργούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό τι κάνει, βαραίνει πολύ τον κύριο Σούνακ, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος από τον κόσμο με το σύστημα, με το σύστημα που έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή τη στιγμή τι έκανε, προσπαθεί, και όχι μόνο με αυτό το θέμα, το παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες, προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο από τον πυρήνα του κοινού των Τόριδων, ούτως ώστε να χάσει μεν, αλλά να μην πάθει την πανολεθρία και κάνει ιστορικό χαμηλό για το κόμμα σε έδρες. Και επειδή αυτή είναι η πιο ακραιοσυντηρητική, ας το πούμε, είναι ενάντια στο να δώσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ η πλειοψηφία του βρετανικού κοινού είναι υπέρ. Νομίζω ότι και εκεί εντάσσεται. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά εγώ το εντάσσω και σε αυτό. Οι Τόριδες έχουν μια μεγάλη ανησυχία στο να κρατήσουν την υπερσυντηρητική τους βάση. Και να πούμε εδώ ότι οι συντηρητικοί της Βρετανίας δεν έχουν σχέση με συντηρητικούς της Ευρώπης. Έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πρέπει να τους βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία. Mm-hmm. Τον βοηθάει αυτή η ακύρωση εσωτερικά στη χώρα του, θεωρώ Βρετανό Πρωθυπουργό? Πως ό,τι και να κάνει δεν θα τον βοηθήσει. Νομίζω είναι δεδομένο το ότι θα χάσει τις εκλογές. Είναι δεδομένο για μένα ότι οι Τόριδες θα κάνουν πολλά χρόνια να ξαναδούν κυβέρνηση μετά από αυτό που έρχεται. Δεν φταίει ο ίδιος. Φταίει το Brexit σε μεγάλο βαθμό
και η Liz Truss. Αυτός ο μήνας, ο οποίος είπε 50 μέρες που ήταν πρωθυπουργός, που κόντεψε να διαλύσει μια χώρα σε 50 μέρες. Και όμως ο ίδιος έχει να το διαχειριστεί. Επέλεξε να μπει στην πρωθυπουργία, τον έβαλαν πολύ, δηλαδή τον υποστήριξαν πολύ και μεγάλα κεφάλαια, αλλά δεν βλέπω να το γυρνάει. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ το πώς μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα εμάς για κλήρωση της συνάντησης. Νομίζω ότι παίζει τώρα ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν δέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Νομίζω θα βοηθήσει θετικά και στο θέμα των γλυπτών, γιατί το έφερε στην επιφάνεια και ο περισσότερος κόσμος είναι υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Και θα βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχω αυτή είναι η αντίληψή μου σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή τι, ότι ήρθε αντιμέτωπος, αν το πούμε, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Νομίζω ανεβαίνει κλίμακα θέλοντας και μη στο μυαλό αυτού που διαβάζει την είδηση.